centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Φοβούνται οι άνθρωποι ότι μπορεί να υπάρξει και ένα κύμα καχυποψίας και πλευράς των γονέων που στέλνουμε τα παιδιά μας, καταλάβατε. Είναι και αυτό το ζήτημα πια που μπαίνει ίσως στην εξίσωση. Εντάξει, νομίζω λογικά σκεπτόμενοι, όπως είπατε και πριν, συμβαίνει σε όλους τους χώρους. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε να ακούγεται ακριβώς μέσα από μία αθλήτρια, δεν σημαίνει ναι ότι δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Το ότι οι γονείς πρέπει να είναι προσεκτικοί, το αντίθετο, πάντα μάλιστα πρέπει να είναι, οπουδήποτε όμως. Το αντίθετο, μάλλον συμβαίνει παντού, Χριστίνα, μάλλον συμβαίνει παντού. Έτσι είναι, ναι. Γνωρίζεστε με την Σοφία Τυπεκατόρου? Όχι, δεν έχουμε πολλές σχέσεις, αλλά ναι, γνωριζόμαστε mm-hmm μέσω του Συλλόγου των Ολυμπιονικών. Τι ακουγόταν λοιπόν για τους χώρους του αθλητισμού αυτά τα χρόνια? Παρέμειναν στόματα κλειστά για πολλούς και διαφόρους λόγους που νομίζω ότι είναι πολύ άχαρο να το εξηγήσουμε και νομίζω ότι έχει απαντηθεί έτσι κι αλλιώς αυτή η ιστορία για το πότε μπορεί να μιλήσει κάποιος γι' αυτό το θέμα. Τι γίνεται λοιπόν, Χριστίνα, εδώ? Πώς λειτουργεί όλο αυτό? Όλο αυτό συμβαίνει γιατί απευθύνονται σε παιδιά νεαρής ηλικίας διψασμένα για διάκριση, εκμεταλλόμενοι πάντα τη mm θέση τους και τον φόβο φυσικά των παιδιών, γιατί ναι, μιλάμε για παιδιά ναι στις προκειμένες περιπτώσεις. Παιδιά μάλιστα που είναι μέσα στον χώρο του αθλητισμού μια ζωή, έχουν mm μάθει να εμπιστεύονται τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους, να τους θεωρούν οικογένεια. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που έγινε, πάρα πολύ άσχημο αυτό που ακούστηκε, ναι, αλλά παράλληλα δείχνει και το ποσοστό, το πόσο συχνά δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα και το πόσο πρέπει να προσέχουμε. Πραγματικά. Είναι πολύ καλό που ακούγονται έστω και τώρα μετά από ναι τόσα χρόνια, γιατί μαθαίνουν και τα παιδιά να είναι πιο καχύποπτα, ας πούμε, ναι, να προσέχουν ναι λίγο περισσότερο, όπως και οι γονείς τους παράλληλα. Mm-hmm. Και σίγουρα να μάθουν και αυτοί οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους και πράγματα ότι η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν κάποτε και ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Προς το καλύτερο, ευτυχώς. Αυτά τα χρόνια όμως, έστω και σε επίπεδο φημών, γιατί ακούμε πολλές φορές, Χριστίνα, ότι δεν ακουγόταν τίποτα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν πραγματικά σιωπή για αυτό το πράγμα. Δεν είχες ακούσει ποτέ κάτι για κάποιο, για κάποιο αθλήτρια, για κάποιον χώρο? Τίποτα, πραγματικά τίποτα, ούτε σαν φήμη? Φήμες σίγουρα ακούγονται, αλλά ποτέ δεν μπορείς να μιλήσεις μάλιστα ή να κρίνεις κάτι χωρίς να υπάρχουν γεγονότα. Και είναι γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό η κίνηση που έγινε τώρα, γιατί βλέπετε mm ότι άνοιξε ένα δασκό σε όλους, δηλαδή άρχισαν ναι, όλοι ναι, ναι, να ναι μιλάνε. Ναι. Έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα, βρήκε το κουράγιο μετά από τόσα χρόνια και το εξέθεσε. Και αρχίζουν όλοι τώρα και μιλάνε γεγονότα. Γιατί όταν έχεις γεγονότα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Το να έχουμε αερολογίες και καχυποψίες, αυτό δεν λέει κάτι. Χρειάζονται γεγονότα. Ναι, ακριβώς. Και είναι κάτι για το οποίο μίλησαν χθες και ψυχολόγοι εδώ στην εκπομπή μας, ο κ. Κιωσές. Και βεβαίως και πρέπει να μπούμε και στην ψυχολογία μιας γυναίκας όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πόσοι μπορούμε να μπούμε για το πόσο εύκολα μπορείτε να το επεξεργαστείτε, να το βιώσετε, να το κουβαλάτε μια ζωή μέσα σας και κάποια στιγμή να γίνει και η έκρηξη και να το πείτε. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη σειρά πραγμάτων που πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να το πούμε. Και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα το πει κάποιος. Με την απόκρυψη, δεν ξέρω, ίσως θεωρείτε ότι ξεχνιέται. Θάβεται mm βαθιά μέσα. Με το να μην το λες, νομίζεις ναι, ότι το θάβεις. Ναι, ναι. Αλλά το πιο σωστό είναι να το βγάζεις προς τα έξω. Γιατί φεύγει και από πάνω σου, θεωρώ. Απλά όλα θέλουν τον χρόνο τους και την κατάλληλη στιγμή. Χριστίνα, πιστεύεις ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα υπάρξει κάθαρση και σε όλους τους χώρους? Δηλαδή, θα φύγουν αυτά τα στοιχεία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι άλλα πράγματα έχουν στο μυαλό τους, εμφανιζόμενοι βεβαίως διαφορετικά, εκμεταλλευόμενοι την θέση τους? Πιστεύεις ότι για όλα τα επίπεδα, με αυτή την αφορμή, θα επιτευχθεί μια κάθαρση από τέτοιου είδους υποκείμενα, κυριολεκτικά? Κάθαρση δεν θα υπάρξει σίγουρα. Mm. Και μόνο που θα έχει
να υπάρξει φόβος από εδώ και πέρα, γιατί δεν φεύγουν εύκολα από τις καρέκλες. Κατά τα ψέματα. Την καρέκλα δεν την αφήνουμε εύκολα. Ναι. Απλά θα καταπιέσουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους για να μην εξελιχθούν. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Πέρα από κάποια άτομα που ίσως αποφασίσουν να απομακρυνθούν για να μην εκτεθούν, επειδή έχουν ήδη συμβεί γεγονότα. Τουλάχιστον το από εδώ και πέρα, νομίζω ότι θα κινηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, μακάρι να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να καθαρίσουν τα πάντα, αλλά δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι ότι και αυτοί οι άνθρωποι βασιζόταν στο γεγονός αυτό ακριβώς, τη σιωπή, ότι δεν θα το πει πουθενά, έχει και το μυαλό της να διακριθεί, οπότε εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Λειτουργούν με μια, θα λέγαμε, πολύ αρρωστημένη αλληλουχία σκέψεων αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν στο επιθυμητό τους αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία με κάποιον τρόπο πρέπει να απομακρυνθούν και από τον αθλητισμό και από παντού όπου υπάρχει εξουσία. Και επειδή είναι, είσαι μια αθλήτρια παγκοσμίου, επαναλαμβάνω, επίπεδου, Χριστίνα, για τους γονείς που βλέπουν όλα αυτά και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τι θα ήθελες να τους πεις σήμερα, που μπορεί να γενικά το δουν ή να κάνουν και δεύτερες σκέψεις? Δεν είναι καλό να χαθεί η εμπιστοσύνη. Είναι μεγάλο λάθος. Ο αθλητής πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον προπονητή του, στους ανθρώπους που έχει γύρω του. Ναι. Δεν νομίζω ότι οι γονείς είναι αυτοί που, στους οποίους πέφτει το μπαλάκι, να σας το πω και έτσι. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή εσωτερικά. Εσωτερικά από τα σωματεία, από τις ομοσπονδίες, για το ποιους ανθρώπους επιλέγουν, ποιοι ανθρώποι επιλέγονται για να είναι στις συγκεκριμένες θέσεις, να αξιολογούνται και να προσέχουν τις κινήσεις τους. Να μην υπάρχει αυτό το ανεξέλεγκτο πράγμα. Γιατί αυτό έγινε γιατί η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Μάλιστα. Σίγουρα οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν, να είναι κοντά στα παιδιά, κοντά στο χώρο, αλλά να μην χαθεί η εμπιστοσύνη. Σε καμία περίπτωση θα είναι καταστροφικό. Και ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στην ίδια τη Σοφία Μπεκατόρου από εδώ, από την Καστοριά? Ότι φυσικά την στηρίζουμε, την χειροκροτούμε που κατάφερε και βρήκε τη δύναμη και ξέθεσε το θέμα αυτό. Και αυτό, ότι είμαστε μαζί της. Και πιστεύω πως όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνθρωποι που λογικά σκεπτόμενοι και υγιές σκεπτόμενοι είναι με τη Σοφία. Ωραία. Και την ευχαριστούμε για αυτή την κίνηση. Χριστίνα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα που όλους μας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Είναι πρώτο θέμα και βλέπεις ότι πήρε όχι απλά τις πανελλήνιες διαστάσεις. Έφυγε και εκτός χώρας, είναι παγκόσμιο θέμα. Συζητιέται παντού. Είναι εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή πολλά, τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, που έχουν αρχίσει να βγαίνουν τέτοιες ιστορίες στην επιφάνεια. Και νομίζω ότι η αλυσίδωτα έρχεται. Μάλιστα. Και σε εμάς. Δηλαδή, έχει αρκετά χρόνια που ακούγονται διάφορες ιστορίες από το χώρο του αθλητισμού. Μάλιστα. Και όχι μόνο, αλλά μιλώντας τώρα για τον δικό μας χώρο. Κατά τα λοιπά, για να πούμε και την τελευταία κουβέντα, με το ναυτικό είμαστε όλα καλά? Δεδομένων των συνθήκων, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο, θέλω να πιστεύω. Τώρα να δούμε τι θα μας αφήσει πίσω όλη αυτή η κατάσταση με την καραντίνα. Σωστά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο. Όσο οι αθλητές μπορούν να επανέλθουν σε κάποιο επίπεδο, λένε ότι λογικά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και από πλευράς αγώνων, ίσως να έχουμε και αγώνες στο 21. Δεν ξέρω. Μπορείτε να κάνετε έτσι προγραμματισμό πάντως? Προσπαθούμε πάντα με τα δεδομένα που μας δίνει η Ομοσπονδία να προγραμματίζουμε το κοντινό μέλλον, φυσικά. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Όπως βλέπετε, μπορεί δεν τα πράγματα υπάρχει να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Έχουν δώσει μια ημερομηνία θεωρητική για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Βέβαια, η κατάσταση είναι περίεργη, γιατί δεν επιτρέπεται τα παιδιά να προπονούνται σε εσωτερικούς χώρους. Τώρα οι συνθήκες στην πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι γενικά η κατάσταση περίεργη, πρωτόγνωρη. Προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε όλα τα σωματεία, όχι μόνο εμείς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζουμε να τελειώνουμε γρήγορα, τίποτα άλλο. Δεν έχω το να δυστύχημα, πω. Χριστίνα, και δεν ξέρω αν θα συμφωνείς μαζί μου, είναι ότι όλο αυτό το πράγμα με την περσινή χρονιά και τα λοιπά ήρθε σε μια χρονική στιγμή που έκανε το μεγάλο καμπάκ, άρχισε να κάνει το μεγάλο καμπάκ ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς. Και με πολύ καλές επιδόσεις, με πολύ καλούς αθλητές, με πολύ καλά αποτελέσματα. Και δεν ξέρω αν αυτό μας κοπεί λίγο τώρα ως ρυθμός. Δεν ξέρω, θα ξέρεις καλύτερα. Σίγουρα είχαμε πάρει τα πάνω μας. Ναι, και θεωρώ ότι έχουμε πάρει τα πάνω μας. Δηλαδή οι αθλητές μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Το άσχημο είναι το θέμα της ακαδημίας. Ότι δεν μπορείς να προσεγγίσεις παιδιά. Σχολεία κλειστά. Δεν μπορείς να τα φέρεις κοντά. Να παίξουν, να ασχοληθούν.
Θεωρώ δηλαδή ότι το κενό θα υπάρξει στην Ακαδημία περισσότερο. Μάλιστα. Τα παιδιά που ασχολούνται με τον αγωνιστικό αθλητισμό είναι λίγο πιο συγκεντρωμένα, ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, προσπαθούν να προπονούνται και στο σπίτι τους γιατί τους έχουν δοθεί μηχανήματα. Το πρόβλημα είναι με τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι έρχεται καλοκαίρι. Εάν είναι τα πράγματα καλύτερα, θα την κλείσουμε την τρύπα. Μακάρι, μακάρι, Χριστίνα, εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν. Χαρά μας που ήσουν στην εκπομπή μας σήμερα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια, γεια σας. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.